Θα με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί, στην δευτέρα εβδομάδα της μεγάλης του Τριωδίου και καταρχήν ακούμε, όπως ξέρουμε πάντοτε, το Ευαγγέλιο του Ασώτου, που είναι ένα Ευαγγέλιο Ευαγγελίων, για το οποίο λέγεται ότι αν ο Χριστός ερχόταν στον κόσμο και ηκήρυται μόνο αυτό, έφτανε, διότι είναι, περιέχει και περικλεί πολλά τα οποία αφορούν τη σωτηρία μας. Πρόκειται για κάποιο πατέρα ο οποίος είχε δύο υιούς και ο νεότερος ζήτησε το επιβάλλον μέρος της ουσίας του, την περιουσία του, δηλαδή όσα του ανήκει. Ο δε πατήρ του το έδωσε. Ο πατήρ αυτός δεν είναι άλλος από τον Θεό, πατέρα, ο οποίος έφτιασε τον άνθρωπο αυτεξούσιο και εφόσον ζήτησε λοιπόν αυτός να φύγει να χειριστεί την ελευθερία του όπως αυτός θέλει, δεν τον εμπόδισε. Απεδίμησε λοιπόν εις χώρα μακράν και εκεί εδαπάνησε το βίο του αυτού ζών ασώτος. Είναι εδώ δύο καρέκλες, άμα θέλετε να καθίσετε. Έφυγε λοιπόν εις μακρινή χώρα, κατανάλωσε το βίο του ζών ασώτος, έπεσε και πείνα και κατήντησε να πρόσκει χείρους. Προσεκολλήθη, λέει, η ελή των πολιτών, που σημαίνει στον διάβολο, ο οποίος τον έστειλε να βρώσει χείρους, δηλαδή να καλλιεργεί τα πάθη του και να συντηρεί τα πάθη του. Γιατί ο χείρος είναι, όπως ξέρετε, ένα βρωμερό ζώο που γυρίζει η αρέσκεδη στον κούρκο και η στυλάς του και γι' αυτό λοιπόν παρομοιάζει εδώ ο Κύριος την παραπολή τα κακά, τις κακές πράξεις και ιδίω τις αρχικές πράξεις με χείρους. Εκεί λοιπόν δεν μπορούσε να φανταστεί και έτρωγε, λέει, από αυτά που έτρωγαν και οι χείροι, τα ξυλοκέρατα, τα οποία και αυτά είναι συμβολικά, διότι προς καιρόν, προσωρινώς, σου χαρίζουν κάποια ευχάριστη γεύση, μετά σου αφήνουν μία πίκρα. Είναι η ιδιότητα της αμαρτίας. Καταρχήν φαίνεται ωραία, αλλά κατόπιν σου αφήνει ένα κενό, σου αφήνει μία πικρία, σου αφήνει κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς ευχάριστο. Παράλληλα και ο σημερινός Απόστολος ομιλεί για το ίδιο θέμα της σαρκός, την αμαρτία αυτή, διότι η σάρκα είναι ο υπαριθμόν ένα αριθμός του ανθρώπου, ο εχθρός του ανθρώπου, και εκεί μας λέει αστράφει και βρωτάει. Λέει φεύγεται την πορνεία. Το σώμα τη ούτε πορνεία αλλά το Κυρίο. Και ο Κύριος το σώμα τη. Το σώμα αυτό επλάστηκε αυτό από τον Κύριο. Εχείρε σου επιλυσάμε και επλασάν με, λέει ο Ψαλμοδός. Για να δείξει την ιδιαίτερα μέρημνα και φροντίδα την οποία έδειξε ο Κύριος για την πλάση του ανθρώπου. Σε όλα τα άλλα είπε και γεννήθησαν και το φως και το σκοτάδι και οι μέρες και όλα, οτιδήποτε άλλο. Στον άνθρωπο έσκυψε ο ίδιος και τον έπλασε με τα χέρια του. Και ενεφύσισε εις αυτόν που είναι ζώσα, του έδωσε την ψυχή. Αλλά δεν είναι μόνο η ψυχή, όπως είπαμε, η οποία δόθηκε εις τον άνθρωπο από το Κύριο, είναι και το σώμα θεόπλαστον, όπως λέει η σκεύος, θεόπλαστον, λέει ο Άγιος Βασίλειος. Έχει δηλαδή και αυτό την αξία του και τον προορισμό του. Και ορίστηκε. Και ορίστηκε να είναι όργανον της ψυχής και φυλακτήριον της ψυχής. Οι αρχαίοι ονόμαζαν το σώμα δεσμοτήριο της ψυχής, ο χριστιανισμός το ονομάζει φυλακτήριον της ψυχής. Και ότι το σώμα, πληροφορούμεθα από τον Απόστολο σήμερα, ότι είναι ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Υψηλά πράγματα, αγαπητοί μου. Ο ίδιος ο Θεός έπλασε και το ένα και το άλλο. Το ένα είναι υλικό, από το χώμα. Το άλλο είναι άγιο, είναι κάτι πνευματικό. Έρχεται από τον ουρανό. Και παρόλα τα αυτά δημιουργείται μία θαυμαστή αρμονία μεταξύ τους, ώστε ο άνθρωπος να αποτελείται και να λέγεται όταν υπάρχουν αυτά τα δύο.
αλλά όρισε στο καθένα το ειδικό του προορισμό. Το σώμα να υποτάσσεται εις ψυχή. Το σώμα είναι το άλογο και η ψυχή είναι ο αναβάτης. Δυστυχώς, με την αμαρτία αντιστρέφονται οι όροι. Μπερδεύονται οι ρόλοι, που λέμε. Τώρα στην νεότερη γλώσσα. Αντιστρέφονται λοιπόν αυτοί οι όροι και το σώμα γίνεται κυρίαρχο, το κτίνος δηλαδή, το ζώο γίνεται κυρίαρχο και ακολουθεί η ψυχή. Όταν αρχίσει να γίνεται κάτι τέτοιο, είναι όπως λέμε ότι θίγουμε τη φύση και χαλάμε τη φύση και η φύση εκδικείται γιατί σκύνουμε τα ποτάμια και οτιδήποτε άλλο την καταστρέφουμε, είτε με ραντίσματα είτε με χίλιους δύο άλλους τρόπους. Και η φύση εκδικείται, έτσι λοιπόν και αυτό αρχίζει να εκδικείται. Δεν βρίσκεται στην αρμονία του. Δεν επιτυγχάνεται η ισορροπία μέσα στον άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρει τι κάνει. Κάνει πολλά παράλογα πράγματα. Γιατί? Γιατί δεν βρίσκεται μέσα στον εαυτό του. Βρίσκεται εκτός εαυτού. Και το βλέπουμε στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ότι βρίσκεται εκτός εαυτού. Γιατί όταν μετανόησε ο άσωτος Υιός, λέει το ευαγγελικό κείμενο ότι αυτόν λέει σε αυτόν. Άρα και ήταν εκτός εαυτού. Εκτός σε αυτόν, σκέφτηκε ότι πώς η μίση του πατρός του κλπ. Δηλαδή άρχισε πλέον να σκέφτεται λογικά εφόσον επανήλθε. Έτσι λοιπόν και στο θέμα της αμαρτίας ο άνθρωπος δεν σκέφτεται πλέον λογικά. Όταν δεν ακολουθούν αυτά την πορεία που σου έχει δώσει ο Θεός. Είναι ο άνθρωπος να διατηρείται αγνός μέχρι την ημέρα του γάμου του. Έτσι θέλει η Εκκλησία, έτσι έχει προορίσει η Εκκλησία. Αλλά δυστυχώς, μόλις την εφηβεία ξυπνάει το σαρκικό, παίρνουν τους δρόμους. Σπιτώνονται. Καλά τώρα, αυτό το πράγμα δυστυχώς έχει προχωρήσει και στους γέρους και δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει, να εκπληρωθεί αυτή η ευχή της Εκκλησίας που λέει «Χριστιανά τε τέλη». Επιτρέπει ο Θεός για τον ΑΒ λόγο και σου λείπει η σύντροφος. Από εκεί και πέρα βάδισε μόνος σου ή μόνη σου. Για παρέα λέει. Μα η παρέα δεν θα γίνει μόνο παρέα, πώς να το κάνουμε δηλαδή τώρα. Άφησε να είσαι Χριστιανά τέλη. Σου τα έδωσε ο Θεός αυτά τα πράγματα. Να ζήσεις μόνος σου. Ζήσει. Η νεολαία πάλι και αυτή την πορεία της και τον δρόμο της αχαλήνωτη. Οι νόμοι της πολιτείας συμβάλλουν και συντρέχουν με όλη αυτή την κατάσταση. Και από εκεί μην περιμένετε αρμονία. Και από εκεί μην περιμένετε καλό. Εφόσον χάσανε αυτά τα πράγματα τον προορισμό τους, δεν μπορεί να ισορροπήσει ο άνθρωπος, όπως δεν ισορροπεί και η φύση. Όλα αυτά, άμα τους λείψει η σωστή λειτουργία, άμα τους λείψει η ευλογία του Θεού, άμα λείψει η τήρηση των νόμων του Θεού, από εκεί και πέρα όλα αυτά αντιστρέφονται. Είδατε, κατά τη Σταύρωση του Χριστού επαναστάτησε η φύση και άρχισε να τρέμει η γη, άρχισε να σχίζεται η γη. Βέβαια ο Θεός επέτρεψε μόνο εκεί και δεν έγινε κανένα κακό. Αισθάνθηκε μόνο εκεί. Η ίδια η φύση λοιπόν βλέποντας τον άνθρωπο ότι έχει ξεκλίνει και αυτή η ίδια διαμαρτύρεται. Όπως συμπάσχει μαζί με τον άνθρωπο και συνέπασχε, έτσι λέει και η υμνολογία μας, μέχρι να έρθει ο Χριστός, ο δυνάτο και η φύση, μαζί με τον άνθρωπο, έτσι και χαίρεται μαζί με τον άνθρωπο όταν τηρεί τις εντολές του Θεού και υπάρχει η καρποφορία της γης, υπάρχει η εφορία της γης και αυτό το αναφέρουμε και στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται που λέει «Ή θέλετε και εισακουσετέ μου τα αγαθά της γης φάγεστε» «Ή δε μη θέλετε μη δε εισακουσετέ μου μάχερα ημάς κατέδετε» «Το στόμα Κυρίου ελάγησε ταύτα» ούτε κανένας οικονομολόγος, ούτε κανένας που προναεί τα πάντα επίγειος, αλλά ουράνια λόγια είναι αυτά. Άμα δεν τηρήσεις τον νόμο του Θεού, δεν θα δεις άσπρη μέρα. Αυτή η άσπρη μέρα που βλέπεις δεν είναι η σαρκική μέρα, δεν είναι ωραία ημέρα. Δεν είναι σωστή αυτή η ωραία ημέρα. Δεν λέγεται αυτή άσπρη μέρα. Άσπρη μέρα είναι όταν υπάρχει γαλήνη μέσα στη συνείδηση.
Λοιπόν, μας ειδοποιεί ο Απόστολος να αποφεύγουμε από αυτά τα πράγματα. Μα θα μου πεις, δεν έχω πατρευτεί, τι θα κάνω? Θα ζήσεις όπως σου λέει το Ευαγγέλιο. Μα είναι δυνατόν? Δεν λέει τρελαμάρες το Ευαγγέλιο. Λέει πράγματα τα οποία γίνονται, αλλά με τη θέληση και τη συγκατάθεση τη δική σου. Θα τηρήσεις τις νηστείες της Εκκλησίας. Όταν περλικώνεις και περιβρωμιάζεις όλο το χρόνο, αν περιμένεις να κρατήσεις τη σάρκα. Η σάρκα αυτά θέλει. Πρέπει λοιπόν να σταματήσεις την εισρωή του αίματος. Να σταματήσεις την εισρωή του αίματος, ναι, καλά λέω, για να εισέλθει μετά το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου. Να έρθει η χάρη του Θεού. Θα προσεύχεσαι, θα εκκλησιάζεσαι, θα τηρήσεις τις νηστείες. Και τότε με τη χάρη του Θεού θα μπορέσεις να χαλιναγωγήσεις αυτό που λέγεται σαρκείο. Μα και στον γάμο μετά θα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Δεν είναι κόκορας ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος προορίζεται για τέκνον της αδιαδόχου βασιλείας. Και θα πρέπει να είναι μετρημένη η ζωή του. Περιορισμένη η ζωή του ως προς το σαρκικό. Δεν είναι σάρκα ο άνθρωπος, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι άλλο περισσότερο. Ουχ έγιον, αλλά ουράνιον άνθρωπο, φυτών ο άνθρωπος. Γι' αυτό έχει και τις ρίζες του στο κεφάλι, ενώ άρα τα άλλα δέντρα θα έχουν τις ρίζες στα πόδια, τις ρίζες τις έχουν τα μαλλιά, εννοώ, που μοιάζουν με ρίζες, τις έχει στο κεφάλι ο άνθρωπος. Γιατί έχει άλλων προορισμών. Ού λοιπόν το σώμα να μην δουλεύει την πορνεία. Πώς λέει ποιήσω, λέει ο Απόστολος, τα μέλη του Χριστού πόρνης μέλη. Πώς το λέει αυτό και γιατί το λέει αυτό? Γιατί αυτό το σώμα ευαπτίστηκε, εμυρώθηκε, αγιάστηκε. Αυτό το σώμα φωτίζεται με το σώμα και με το αίμα του Χριστού και γίνεται τότε ο άνθρωπος σύνεμος και σύσσωμος με τον Ιησού Χριστόν και επομένως τα μέλη του είναι μέλη Χριστού. Πώς λοιπόν αυτά τα μέλη θα τα παραδώσεις στην αμαρτία? Πώς αυτά τα μέλη θα τα κάνεις πόρνης μέλη? Γιατί έτσι λέει η κουλτούρα, γιατί λέει έτσι ο κόσμος που είναι το πονηρό κείτε. Αυτός ο κόσμος που σφέρνει ανέμους και θα θερίζει θύελες με όσα γίνανε και με όσα θα γίνουνε. Μην περιμένετε αγαπητοί μου καλό. Κακό να περιμένετε. Από όσα νομοθετήθηκαν, κακό να περιμένετε. Μην περιμένετε ευημερίες. Τίποτα από αυτά τα πράγματα. Εφόσον μακραίνεις από τον νόμο του Θεού, εφόσον ταΐζεις και σιγοντάρεις και υποθάλπτεις την αμαρτία, από εκεί και πέρα μην περιμένεις άσπρη μέρα. Και κακό τέλος θα έχουν όσοι συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτό το σώμα δεν πρέπει να γίνεται πόρνης μέλη. Δοξάσατε, λέει το Θεό, εν το σώμα τη ημών και εν το πνεύμα τη ημών, άτινα, φώναζε κάποια μακαρία ψυχή, εστί του Θεού. Δεν είναι δικά σου για να τα διαχειρίζεσαι. Δεν τα πιάσες εσύ. Άλλος τα έφτιασε. Και σου τα έδωσε για να εκτελείς τον Άγιο προορισμό σου και να εισέλθεις στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία κηρύττει το Ευαγγέλιο είναι κατορθωτά. Μη λέμε ότι δεν γίνονται. Τα πάντα γίνονται. Αλλά συν Θεό. Όχι με την, όπως λέμε, με τη μαγιά τη δική μας. Συν Θεό θα γίνουν όλα. Θα ταπεινωθείς, θα ακολουθήσεις τον δρόμο του Θεού και θα μπορέσεις να κρατήσεις τη σοφροσύνη σου. Αυτά λοιπόν τα χτυπητά μηνύματα μας έδωσε σήμερα το σημερινό Ευαγγέλιο και με το παράδειγμα του ασώτου ιού, το οποίο συγχρόνως και παραλλήλως είναι και ένα παράδειγμα μετανοίας, στην οποία καλούμεθα κατά αυτές τις μέρες όλοι, γιατί όλοι είμαστε άσωτοι. Άλλος πολύ, άλλος λίγο. Όλοι γιορτάζουμε σήμερα. Και η γιορτή αυτή απλώνεται, όπως βλέπετε, με αυτούς τους νόμους. Γιορτάζουν έθνη, γιορτάζουν οικογένειες, γιορτάζουν άτομα, γιορτάζουν όλοι. Όλος ο κόσμος γιορτάζει. Γιατί δυστυχώς βαδίζει τον κατήφορο. Δυστυχώς βαδίζει τον κατήφορο. Σκέφτεται, δεν σκέφτεται για Θεό.
Και βλέπετε ότι όλοι είναι έτοιμοι με το χέρι στη σκανδάλη. Δεν φοβηρίζω ούτε προφητεύω. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί παρακολουθείτε όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε δυνατότητα να παρακολουθείτε. Εγώ δεν ξέρω και να τα παρακολουθήσω. Και το βλέπετε όλοι να είναι με το χέρι στη σκανδάλη. Λοιπόν, τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Αποστασία φοβερή. Αποστασία. Στην εκκλησία πάλι τα ίδια είναι τα πράγματα. Τα ίδια και χειρότερα. Και φτάνουν στα ότα μας η φωνή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου που έλεγε τα της εκκλησίας απείμαντα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ο άλλος λέει χρησιμοποιεί τη δημοτική γλώσσα να λειτουργεί και να λέει τις προφητείες και οτιδήποτε άλλο. Ο άλλος βγάζει τον εσταυρωμένο από το ιερό. Έτσι τον γουστάρισε, έτσι έκανε. Ο άλλος λειτουργεί ανάποδα, κοιτάζοντας προς τον λαό. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Δεν υπάρχει κάποιο καλλινάρι, κάποιος να σφυρίξει το φάουλ, κάποιος να επιβάλλει ποινές για όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο άλλος βαπτίζει το παιδί, το υιοθετημένο από τους ομοφυλόφιλους, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, το μαθαίνουν, δεν το κάνουν τίποτα, ήδη αυτοί καυγόνται ότι θα επιτύχουν και γάμο. Τέλος πάντων, αυτό ό,τι και να λέγεται δεν είναι. Η πορνεία ο και στη γάμο, σε δε γάμο αρχή, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Χρυσόστομος, και ό,τι και να τελειώνουν, όπως και να επενδύουν την κάθε αμαρτία και την κάθε στραβοπατήμασά τους, δεν κάνουν τίποτα. Αυτά είναι όλα αμαρτίες και όλα πληρώνονται. Πάσα παράνομο και παραπογή έλαβε ένδικο μισθαποδοσία. Οι μάρτυσαν οι άγγελοι, δεν ευχήστη, δεν λυπήθηκε τους αγγέλους, τους ταρτάρωσε ο Θεός. Οι μάρτυσαν σε Σόδομα και τα Γόμορα και αυτά πάλι σέριξε πυρ και θείον. Γιατί λοιπόν να λυπηθεί εμάς που βαδίζουμε επί τα ίχνη αυτά και τα ξεχνάμε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί να λυπηθεί εμάς και τι βλέπουνε τώρα, πώς έρχεται η Σαρακοστή, τι θα κάνουνε Σαρακοστή, τι θα κάνουνε, πόσο νηστεία θα κρατήσουνε. Παλεύεις και ξαναπαλεύεις με αυτή τη νηστεία που είναι ένα μέσον για να κατασταλούν τα πάθη. Είναι ένα μέσον για να ανέβει ο άνθρωπος. Ή βούλη ποιήσε ισχυρών τον νουν, λέει ο Άγιος Βασίλειος, δάμασον τη σάρκα δια της νηστείας. Άμα δεν δαμάσεις τη σάρκα, μην περιμένεις να ανέλθει το πνεύμα. Άμα δεν σφιχτεί το νερό, δεν γίνεται στην τριβάνη, δεν πετάγεται προς τα επάνω. Παντού χαλαρότητα, παντού ένα σωρό υποκατάστατα, ώστε να γίνεται και η νηστεία απόλαυση. Ναι, αλλά όλα αυτά πληρώνονται. Δεν μένουν έτσι. Τι θα κάνουνε, θα αφήσουν τον χαρταετό εκεί και θα πάνε ξηροφαγία, ψωμί και κασέρι. Τι να κάνουν, τι άλλο θα πάει. Μέρα που είναι λέει, ψωμί και κασέρι τι φάγαμε, ξηροφαγία. Αυτό λέγεται ξηροφαγία και λέγεται νηστεία. Πού να ξέρουνε τι έλεγε η προηγούμενη ημέρα, που ήταν η ημέρα εκείνη κατά την οποία ακούγεται ο θρήνος του Αδάμ για την έξωσή του από τον παράδεισο. Αυτές λοιπόν οι φοβερές λέξεις απευθύνονται αγαπητοί μου από τον Απόστολο, το σώμα ούτε πορνεία, αλλά το Κυρίο και ο Κυρίος το σώμα. Και ότι ούκ είδατε λέει ότι τα σέματα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί. Είναι φοβερή αυτή η φράση. Είναι φοβερή. Και το άλλο πάλι το χαρμόσυνο. Το μήνυμα που σου δίνει δοξάσατε δι' των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτιμα αστίου του Θεού. Δεν έχεις εξουσία για τίποτε άλλο. Μην ακούτε τους φεμινίστριες και τους διαβολίστριες και όλες αυτές που λένε το σώμα είναι δικό σας και το κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν έχεις τίποτα δικό σου. Τίποτα δεν έρχεσαι εσύ. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς την ευλογία του Θεού. Άμα ήταν, τέλος πάντων, να μην προχωρήσω περισσότερο και σας κουράζω, να μην τρώω τον χρόνο, αυτά είναι ικανά να μας συνετίσουμε σήμερα και να καταλάβουμε ότι αυτά δεν είναι λόγια ανθρώπων, είναι λόγια Θεία. Είναι λόγια Πνεύματος Θείου, Αγίου. Είναι λόγια από τον ουρανό και πρέπει να τηρηθούμε, αγαπητοί μου, αν θέλουμε να αναστρέψουμε την κατάσταση την οποία ζούμε. Εύχομαι να γίνει. Λοιπόν.